Φέτος ήμουν κύριος ομιλητής σε τέσσερις γενοκτονίες. Στην γενοκτονία των Αρμενίων, των Ποντίων, των Ουκρανών και των Ασσυρίων. Αυτό κάποιοι σας θέλει, λέω τα ίδια σε όλους. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, γιατί την ώρα που ο άλλος λέει δεν αναγνωρίζω τίποτα, δεν υπάρχεις, δεν υπάρχουν θύματα. Ένα άλλο πράγμα στις λεπτομέρειες. Οι Τούρκοι έχουν συνήθως κερδάσπαση και όχι ευθεία. Για τα γάνια, που λέγαμε. Ναι. Και αυτό είναι ένα σημαντικό συμβολισμό που σχετίζεται και με την ημισέλινη. Άρα, αν θέλετε να το δείξετε, χωρίς να το δείξετε, μπορεί να έχετε σπαθιά και φανταστείτε τώρα ότι. Κάντε τις νεκρές εδώ, δεν θα το δω. Κάντε τις νεκρές. Ναι, και οι Τουρκάρες. Να γίνετε τώρα όλες νεκρές. Αλλά κάντε τις νεκρές, ας πούμε ότι κάποιος σας έχει σπάσει. Ωραία. Είστε νεκρές. Εσύ είστε νεκρές. Ωραία, ρωτάω τώρα για τους πιο μεγάλους. Άμα βλέπετε μόνο νεκρούς, έτσι, πώς ξέρετε τι είναι από γενοκτονία. Ωραία, δεύτερον, άμα βάλετε μόνο τέτοια σπαθιά, πώς ξέρετε τι είναι από τους. Έχει δίκιο, απλά να είναι σωστό, πολύ σωστό. Ωραία, άρα θέλω απλώς ότι κανονικά μόνο, ναι, συγγνώμη, στα αρκετά νεκρές. Και ακόμα και στην πρόβα, βλέπετε, εμένα δεν με πειράζει να γελάμε εδώ, έκανα τις νεκρές. Απλώς μετά, όταν θα είναι το αληθινό στήσιμο, θα πρέπει να είναι τέλειο. Και αυτό γίνεται με την προετοιμασία της πρόβας. Αλλά τα σκηνικά και απλώς μερικές λεπτομέρειες που μπορείτε να βάλετε, θα το κάνουμε αλλιώς. Αυτήν εδώ σαν θύμα. Και εγώ δεν θέλω, το κάνω πολύ σφαλή. Ωραία. Τώρα εγώ θέλω να φανεί ότι θέλω να τη σκοτώσω, αλλά έχω δικαίωμα να έχω μόνο φωτογραφία. Τώρα τι λέω. Δηλαδή δεν κάνουμε τις κινήσεις, θέλω μια φωτογραφία. Όχι. Πρέπει εμείς οι δύο να μας φωτογραφίσετε με έναν τρόπο, έτσι ώστε να φαίνεται ότι εγώ τη σκοτώνω. Τι φωτογραφία θα επιλέγατε. Δηλαδή, ας πούμε, φαίνεται εδώ ότι τη σκότωσα. Έτσι, όπως είμαστε. Όχι. Αν πάρετε με πάνω δεν έχω σκότωση. Το λαιμό. Αν την αρπάξω. Αν την αρπάξω. Εδώ. Αν την αρπάξω από το λαιμό. Ωραία. Έτσι. Και από το μαγειρό και το ύπνο. Δεν μπορώ από το μαγειρό, γιατί έχω μόνο φωτογραφία. Τη στάση. Να τη φύγετε. Να σκύψει και λίγο, ας πούμε. Να σκύψει και λίγο. Το πρόσωπο. Στάση. Ναι. Αυτό που κάνει και γελάει έτσι, είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται με τα σπαθιά. Δεν το πιστεύω αυτό το σημείο. Από την έσφυγα λίγο πιο δυνατά, θα λέει όχι, δεν είναι. Εντάξει, ωραία. Άρα είμαστε χαλαρά. Ωραία. Α, τώρα τη σκοτώνω, ας πούμε, για εσάς. Δηλαδή, μας βλέπετε σε φωτογραφία. Εδώ είναι σώμα. Τι κοιτάζω. Ναι, το φόβο σου και το... Λίγησε και λίγο για να φαίνεται. Λίγησε, κάτι το πίσω. Κάνε πόσο θέλει να σκοτώσει. Το θέμα της άμυνας. Πρέπει να αμυνθεί ή όχι. Ναι. Δεν μπορεί να αμυνθεί οπωσδήποτε, κάνετε λάθος. Προσπάθει τουλάχιστον. Θα σου πω κάτι που μου είπε ένας φίλος Αρμένης. Μου λέει, Νίκο, εμείς είχαμε φτάσει σε ένα τέτοιο στάδιο, όταν ήμασταν 1000 Αρμένοι έτσι, ήταν 3 Τούρκοι, και δεν φεύγαμε. Τώρα είμαστε 3 Αρμένοι και μπορεί να είναι 1000 Τούρκοι, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Αυτό που είναι εσείς νομίζετε ότι σίγουρα θα αντισταθεί, γιατί είναι ξεχάσει.
χάσει το κόντεξ. Άμα είχαν αντισταθεί όλοι, δεν είχε τόσο τίποτα. Αυτή πρέπει να είναι πανικόβλητη. Όχι να αντισταθεί, δεν είμαστε σε μάχη. Ωραία. Πώς θα μου δείξω ότι είναι πανικόβλητη? Ναι, ωραία, τι θα κάνεις με αυτό το στόμα. Είσαι σε φωτογραφία. Είναι αυτή η άσκηση. Είναι ανοιχτό το στόμα. Οκ, έχει ανοιχτό το στόμα. Αλλά τώρα φανταστείτε λοιπόν όλοι σας, κάνετε αυτό. Κλειμένο πρόσωπο, ύπος. Ωραία. Άρα το μόνο που βλέπετε είναι αυτό που είναι εδώ μέσα. Κοιτάζετε έτσι και πρέπει εμείς να μπούμε μέσα. Άμα βλέπετε κάτι που δεν είναι θλιμμένο, είναι ότι κάναμε λάθος. Λοιπόν, το κάνουμε αλλιώς, γιατί μάλλον με τους νεκρούς έχετε δυσκολία. Λοιπόν, είμαι εδώ. Και κάνω αυτό. Εντάξει, έλα εδώ είμαι. Έτσι εδώ. Κάνει το ίδιο με εμένα και πες μου ποιο πλάνο θα πάρεις για να πεις ότι είναι εορταστικό. Ποιο. Άρα πες μου από πού μέχρι πού πας. Είναι το ίδιο τραπέζι, εντάξει. Άρα, μέχρι πού σταματάς. Μου λες stop. Από εδώ, από την αρχή του κλικού. Αυτό. Ναι. Ναι. Μέχρι το από την αρχή. Το μικρό. Το μεγάλο. Δεν είναι κουτί. Αυτό είναι κουτιράκι, αυτό τι είναι. Κολοκυθάκι, μόνο αυτό. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα όλοι να βάλετε τον ποπό σας ακριβώς στο ίδιο σημείο και να μου πείτε αν υπάρχει ένας από εσάς που δεν θα βάλει τα κεριά. Γρήγορα. Ωραία, Σονιά.
Χριστού, τώρα αυτό σας αρέσει, ναι ή όχι. Ωραία, το βγάζουμε. Γιατί δεν έχει πια τσάι, δεν είναι ότι δεν είναι ωραίο. Άρα αυτό το θέλουμε μπροστά, αυτό, αυτό, εδώ, εδώ, μπροστά, πού. Άντε, γρήγορα, γρήγορα. Τώρα ποιο είναι το στρατηγικό λάθος που κάνετε. Είναι ότι δεν έχετε κάρτα. Πρέπει κάποιος να έχει το πομπό του καθισμένο εκεί πέρα και να λέει συνεχώς, εγώ βλέπω αυτό, πιο εδώ, πιο δεξιά, πιο κάτω. Ωραία, πω αυτό. Α, είδες αλέξεις βλέπω αυτό. Κοίτα τι κάναμε, μόνο αφαιρέσαμε και αλέξεις βλέπω. Εγώ αυτό σας λέω. Άμα αφαιρέσετε, άμα αφαιρέσετε τους κακούς, το βλέμμα σου θα είναι πιο κοντά. Ακριβώς όπως κάναμε αυτό. Ναι. Τώρα η ιδέα είναι, προσέξτε, να τα βάλω έτσι ή να τα βάλω έτσι. Έτσι, ωραία. Ωραία, να θυμάστε αυτό, παιδί, αυτοί που το έβαλαν εδώ, που το έβαλαν εδώ, που το έβαλαν εδώ είναι η Κατζού. Γιατί σας έβαλε πρώτα να φέρει. Αυτά που τα κάνουμε τροποποίηση έτσι είναι το, το παρουσιάζουμε σαν να είναι μπουκέτο. Δεν βάλαμε τίποτα. Δεν πειράζει, δεν θες για όλα. Ωραία, τώρα τα κομμάτια, προτιμάτε αυτά μπροστά ή αυτά. Ωραία, προσέξτε, αυτό έχει αυτό και αυτό έχει, αυτό δεν έχει. Άρα εδώ θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτό. Αν δεν είναι όμως το σωστό, δεν θα το χρησιμοποιήσετε σε μέλη. Ωραία, τώρα ρωτάω, αυτό πρέπει να είναι... Εντάξει, βλέπετε αρχίζει μια, γίνεται μια συμμετρία, εδώ, πιο ωραία. Βλέπετε αυτό. Θα το μετακινήσει. Ωραία. Αυτή εδώ είναι η καλή αυτή η συμμετρία. Εδώ θα έχει όμως ένα γενικό άξονα έτσι και έτσι που είναι πολύ φτιαχτό. Δεν θα φαίνεται ότι είμαστε σε κανονικό σπίτι. Στο κανονικό σπίτι πρέπει να φαίνεται και λίγο στραβό. Αλλιώς είστε σπίτι τώρα. Εντάξει, τώρα. Αυτό εδώ το ποτήρι θα θέλετε πιο πίσω ή πιο μπροστά τώρα δίπλα. Σας αρέσουν τα δύο μαζί κοντά. Ωραία, ετοιμάστε τα να είναι λίγο πιο μακριά. Είναι ακόμα κοντά. Τι συμβολίζει αυτό το ποτήρι, τι συμβολίζει αυτό το ποτήρι. Θα πεγώνει το μεγάλο. Τι? Θα πεγώνει το μεγάλο. Αυτό. Δεν είναι ίδιο το κρατήσατε. Α, είναι πιο ένα. Ωραία, σωστά. Αυτό εδώ. Τι ωραία. Δεν είπα αυτό. Είπα δερκαστικό. Χαρούμενο. Ας καρδίσουμε λοιπόν αυτό που το κάνετε έτσι. Ωραία. Τώρα θέλω να δείξετε ότι είναι το τέλος μιας κηδείας. Ναι, σε μια κηδεία θα δίνουν και πράγματα να φάτε. Θα δίνουν και τραπεζομάδες σε μια κηδεία. Δείστε τα γεράκια υπάρχει στην κηδεία. Ωραία. Καλά, υπάρχει ναι, φεύγει αυτό. Ό,τι θέλετε να κάνετε. Τα και τα ιδέα. Ιδέα να είναι προσβάσιμα εύκολα. Από πού θα έρχονται αυτοί που δίνεις. Υπάρχουν μερικά πράγματα που τα στείνουμε, το κάνουν πολύ καλά οι γυναίκες,
Come in casa cosa parlavo? No, ma per me è il giro di questo come nei nostri questo come nei nostri semini ma tu hai dato un amico di Dio e mi hai chiesto nel prossimo giorno che tanti anni e stava la mia cioccolata questo è il corso ordinario di un bebè tre che mette un atto casi chi guarda a fine dopo sta meditando e se c'è se spieghi di un calare di proclamo se si sentire se sta meditando in camera se non si fa non si scanna per fare in cedito ma a tu in es inedito guarda chi fa se parla tu plano è la sua donna εδώ. Μη γελάς, άμα δεν μπορείς να γελάς, είναι απλώς και κάποιον άλλη. Λοιπόν, κοίτα τώρα, έχουμε βάλει τα ίδια γλυκά, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σκεφτείς ότι είναι ορταστικό τώρα. Προσπαθώ να σας πω ότι με πολύ μικρά στοιχεία και με μερικές κινήσεις μπορεί να αλλάξετε όλο το πλαίσιο. Ωραία. Πες τώρα ότι αυτή ήταν σπουδαία γυναίκα στην Επανάσταση. Εντάξει. Και είναι νεκρή. Τι θα έκανες. Θα έβαζα πάνω στην δεν έχεις σημαίνει. Βάλε τα γλυκά τώρα. Μόνο αφήσεις, μόνο το χέρι, μόνο αυτό και βάλε όλα τα γλυκά. Βάλε όλα τα γλυκά. Άντε, κι άλλη βοηθά. Αυτό το κινητό, αγάπη μου. Για το θείο. Είναι για να μιλάτε το Θεό. Πήγαινε πιο πίσω. Πιο πίσω. Μήπως έρθει πάνω. Έρθει πάνω, έρθει πάνω. Μπορείτε να σου πω. Πού θα βάζετε το χέρι. Πάνω. Επάνω στο κεφάλι. Νομίζω κάτω. Δεν φαίνεται κάτω. Πρόσφυγη που ήταν αυτή. Όλη κόλλα. Πού δεν την καθαίνεται. Διαβάζετε το να δείτε και μετά θα Ωραία. Και ένα άλλο πράγμα που είναι μια μικρή λεπτομέρεια, εδώ το λαιμό,
Τώρα είναι νύχτα. Ανάβουμε, ανάβουμε. Προσπαθώ να σας πω ότι δεν δείξαμε πως πέθανε. Είναι απλώς νεκρή. Κι όμως μας ενοχλεί. Αυτό είναι που πρέπει να κάνετε και στο θέατρο. Και ειδικά σε μια τέτοια σκηνή θα μπορούσατε πολύ εύκολα να έχει το κοστούμι της πόντιας. Και θα βλέπετε τι impact θα είχατε στον άλλον. Χωρίς να τον έχετε κάνει να κρέμετε και τέτοια. Και μπορείτε μόνο και μόνο με μία γραμμούλα μόνο εδώ, να δείξετε ότι είναι σφαίρι. Αυτό είναι. Άρα, η ιδέα είναι ότι μην νομίζετε κάθε φορά ότι πρέπει να βάλετε πολλά πράγματα. Εντάξει, το λιτό είναι πάντα σημαντικό. Και το άλλο, μην κάνετε ποτέ πρόβες έτσι. Δεν μπαίνετε μέσα στο πνεύμα, είναι πιο δύσκολο. Ας πούμε έλεγες, μίλα εσύ για να μπούμε μέσα στο πνεύμα. Πατρανικά δεν θα πρέπει να έχεις ανάγκη. Ωραία, αυτά εσύ έχεις τα πιπλιπίδια εδώ. Όχι, εγώ θα τα κρατήσεις, αλλά το θέμα είναι πώς θα τα βάλεις ως το τέλος. Δηλαδή να μην φαίνονται στο τέλος, καταλάβεις. Άμα είναι απλώς δεμένα έτσι, εμάς δεν μας πειράζει. Καταλάβεις. Ωραία. Τώρα, αυτή η στάση που έχετε συχνά τα κορίτσια έχει ταυτό ένα και δεύτερο. Εμείς ποτέ. Λοιπόν, άρα αυτό περιμένω. Εδώ ξέρεις, είναι η κοπέλα που δεν ξέρει τι να κάνει. Ωραία. Ας πούμε, αυτό το τζιν νομίζω ότι μπορεί να θυμίσει κάτι. Αυτό είναι μάλλον είσαι θύμα γενοκτονίας. Αυτό είναι ψεύτικη γενοκτονία, είναι μόνο από μπροστά, καταλάβατε. Εδώ αμέσως δείχνει ότι είναι ένα φαινόμενο μόδας. Αυτό εδώ μ' αρέσει. Αυτό εδώ. Αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν έχει τη μάχα που φαίνεται κάτι. Εντάξει. Εδώ είναι καλά. Τα παπούτσια δεν είναι καλά. Θα τον έβαζε εγώ ξυπόλυτο, ας πούμε. Αυτό θα το κρατούσα. Θα το κατέβαζα για να το κάνει τώρα, το κάνει λίγο πιο νεανικό. Δεν το έδινε. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Αν την προσέχετε στις γενοκτονίες. Τώρα εδώ, όταν είναι πολύ μακρύ έτσι, δεν είναι αρκετά σοβαρό, είναι πιο πολύ της μόδας. Θα το ανεβάσουμε. Εδώ θα γίνει πολύ πιο σοβαρό. Δεν είναι για επίδειξη. Είναι, το πιστεύω πραγματικά. Εδώ είναι η επίδειξη. Άρα, εγώ θα στο κόντινα, ας πούμε, και να σου πω σε αυτό, σε αυτό το έργο θα πέντε στρέφει. Άρα, όλοι σας έχετε μερικά πράγματα τέτοιου τύπου. Εδώ, ας πούμε, είναι νεανικό. Φοράς κάτι από κάτω, τι φοράς. Τι είναι αυτό. Κολλά. Αυτό είναι άθεστο γιατί είναι σεξουαλικό. Εδώ, όχι. Αυτό εδώ. Γιατί κρύβεται, είδες που λέω αυτά. Λοιπόν, κάτι το διακριτικό που θυμίζει η γενοκτονία των ποντίων αμέσως, δεν είναι. Αμέσως αυτά είναι η ρούχα που πρέπει να τα αλλάξει. Λοιπόν, κοίτα εδώ, με λίγο πιο σέρα. Αυτό εδώ μου αρέσει αυτό. Συμφώνησε. Συμφώνησε. Βγάλετε την δεκάλα.
παιδιά του Τούρκου σαν να ήταν τέλειο. Και παρουσιάζει πολλέ φορέ σαν να αυτό το πράγμα βλέπετε και την μαραλιφόνδια, έχετε και τον αϊτό, έχετε και τον νεκρό και το καλό είναι ότι το χέρι, επειδή αναβοσβήνει λίγο, θα δίνει μια κίνηση ενώ είναι μια φωτογραφία. Απλώς άμα βάλετε πράγματα, συμφέρει να είναι τα πόδια της γυμνά, θα μπορούσε να έχει μια φούστα, θα ήταν καλύτερο για γυναίκα. Επειδή είναι έτσι, φέρετε καλό. Το άλλο που θα ήταν καλό είναι μια μικρή περιστροφή. Ωραία. Τώρα, μια από τις κοπέλες που παίζει εδώ, στην Ελλάδα, εδώ. Όχι, okay, δεν θα κάνει τίποτα. Θα κοιτάξει, θα σου δείξει μια γωνία που θα κοιτάξει. Είναι έτσι όπως θα βάλει τη φωτογραφία. Ψεύτικη ζωή που δείχνει την αλήθεια. Αλλά μας επιτρέπει να ζήσουμε πολλές φορές. Ζήσαμε και εδώ, ζήσαμε και τα γλυκά, ζήσαμε και τον θάνατο, δύο θανάτου. Εδώ όμως είχαμε και το μυρολόι. Και εδώ θα ήταν καλό, άμα το συνδυάσετε με μια ποντιακή μουσική, μπορείτε να κάνουν τίποτα, μπορείτε να αρχίσετε μια παράσταση με αυτό. Αμέσως αυτό το κοινό θα σας προτάξει. Που δεν μπορεί το κοινό να μην βγει έτσι, γιατί θα είναι λίγο ψευδεμένο. Και μετά μπορεί να εξηγήσουμε, το σβήνουμε και εξηγούμε, ας πούμε, πώς πέθανε αυτό.
κάνουμε και το flashback. Δηλαδή να είναι έτσι, ενώ πριν θα τον δούμε χαμογελαστό, να φαίνει να κουβαλάει ξύλα. Βλέπετε, βλέπετε τη ζωντάνια, αλλά εσείς έχετε αυτό. Άρα ακόμα όταν θα βλέπετε αυτή τη ζωντάνια, ξέρετε ότι αυτός θα πεθάνει. Άμα βάλετε ένα μέσο σε ένα μαύρο και φύγουν όλοι, ξέρουμε ότι είναι ο θάνατος. Και είναι πιο έντονο. Ναι. Ωραία. Άρα προσπαθήσουμε να γράψουμε και κάτι για εσάς. Ειδικά, τώρα που σας ξέρω καλύτερα. Και για σένα, ωραία, και για σένα. Πρέπει να φύγουμε, πρέπει να φύγουμε.